μια κυβέρνηση για να είναι αποτελεσματική πρέπει και οι εξαγγελίες της να έχουν βάρος, να θεωρείται ότι έχει χρονικό ορίζοντα μπροστά της, γιατί αν δεν έχει χρονικό ορίζοντα μπροστά σου, ό,τι και να πεις, δεν επηρεάζει τις προσδοκίες σου, λένε μεθαύριο αυτή δεν θα είναι εδώ. Όλα αυτά έπαιξαν ένα ρόλο και βέβαια έπαιξε μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι ήταν σαφές από τις αρχές του 9 ότι πηγαίναμε σε εκλογές πολύ σύντομα. Άρα η κυβέρνηση δεν είχε χρονικό ορίζοντα να πάρει μέτρα τα οποία θα είχαν το χρόνο να αποδώσουν μέσα στην τετραετία. Νομίζω ότι αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο τι έκανε και το τι δεν έκανε στη δεύτερη τετραετία η κυβέρνηση Καραμαλή. Η δύναμη του ενός βουλευτή που θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή ήταν εκείνη την περίοδο καρφωμένη στο μυαλό βουλευτών και κυβερνητικών. Η λήψη καθοριστικών μέτρων σε μια οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι ένα μείγμα εκρητικό που κανείς δεν θέλει ή δεν τολμά να δοκιμάσει. Με τον Πρωθυπουργό δεν είχα συνομιλήσει ποτέ εκείνο το διάστημα. Αλλά συνομιλούσα με τους υπουργούς και είχα την ευκαιρία να το συζητήσω μαζί τους. Αλλά ήταν μια περίοδος όπου συζητείται ήδη η προοπτική των πρόωρων εκλογών. Υπήρχε σκανδαλολογία. Η κυβέρνηση είχε μικρή πλειοψηφία στη Βουλή. Και για όλους αυτούς τους λόγους δεν θεωρήθηκε ότι το κλίμα ήταν κατάλληλο για να ληφθούν μέτρα. Διότι το 2008 πια μιλάμε για έναν αποδυναμωμένο πρωθυπουργό. Ειδικά μετά την ΔΕΘ που γίνονται τα γνωστά γεγονότα. Λοιπόν, είναι αποδυναμωμένος. Έχει περάσει πίσω στις δημοσκοπήσεις. Εκείνη την περίοδο θα κάνει τις αλλαγές που δεν έκανε τα προηγούμενα 4 χρόνια που ήταν πανίσχυρος, που είχε την κοινή γνώμη μαζί του. Γι' αυτό έπρεπε τα μέτρα να είναι και προσεγμένα και βεβαίως να φροντίζουμε να μην φέρουμε μεγάλη αναστάτωση όπως αυτή που έχει έρθει τώρα στην κοινωνική συνοχή που χρειάζεται η χώρα. It was quite clear that people just didn't realize how severe the situation was. And the government, which is just about to lose an election, is usually not very eager to hear the truth. Σύντομα, η συνταγή Λογοσκούφη για σημάζεμα των οικονομικών νερώνεται και η ήπια προσαρμογή κερδίζει για μια ακόμα φορά το παιχνίδι. Τότε πραγματικά υπήρξαν βουλευτές που απείλησαν ότι θα καταψηφίσουν. Τελικά ψήφισαν. Τελικά ψήφισαν γιατί δεν υποχώρησαν σαν Υπουργός Οικονομικών στην πίεση αυτή. Πήρατε όμως πίσω κάποια από τα μέτρα. Δεν πήρα. Όχι, εγώ δεν πήρα κανένα μέτρο πίσω. Και όμως η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε καμία σχέση ανάμεσα στα μέτρα που είχε δώσει στον τύπο τον Αύγουστο ο Γιώργος Αλογοσκούφης και τα οποία προκάλεσαν αψημαχίες στη Βουλή και τα μέτρα τα οποία τελικά εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο. Η ένταση των μηνυμάτων που έχονται απ' έξω όμως έχει εντωμεταξύ ανέβει. Οι ψήθυροι είναι τώρα φωνές, μερικές φορές αυστηρές. Σε ένα παγκόσμιο σκηνικό, δραματικά διαφορετικό, τα χρονικά περιθώρια της Ελλάδας έχουν τώρα αρχίσει πραγματικά να εξατλούνται. Από τότε μέχρι την άνοιξη του 2010 που υπογράφτηκε το μνημόνιο, υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα ότι πρέπει να πάρει μέτρα για να μειώσει τα ελλείμματα και το χρέος και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Από τα τέλη του 8 φάνηκαν κάποια σημάδια, αλλά ήταν σαφές από τις κουβέντες που είχαμε και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με τις εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ότι θεωρούσαν ότι ένας μεγάλος κίνδυνος να συμβεί, πράγμα το οποίο συνέβη αργότερα. The rating was too high, obviously, going into the crisis, and probably I think it's pretty fair to say that the reaction, the recognition that the reality had changed, that the world in 2008 was not the world in 2005, which is a very different world for Greece to be borrowing in. Στο γύρο του Οκτωβρίου υπήρχε ένα ελαφρύ καμπανάκι από τον Επίτροπο τότε, τον Αρμόδιο, από τον Τρισέ, για μας και για την Ιταλία. Ότι έπρεπε εμείς και η Ιταλία να προσέξουμε, γιατί ανέβαιναν τα spread. Και μάλιστα άρχισε και μια πρώτη συζήτηση τότε στην Ευρώπη να υπάρξει ενδεχομένως κάποιος μηχανισμός στήριξης, γιατί οι Ευρωπαίοι ξέραν ότι το εγχείρημα της ΟΝΕ είναι κολογό. Τέλος του 2008 με αρχές του 2009 άρχισαν οι αγορές στη Wall Street να συζητούν πιθανό πρόβλημα για υψηλό δημόσιο ελληνικό χρέος. Ο συνδυασμός δημοσίου υψηλού ελλείμματος και υψηλού
χρέους, δημιούργησε στις αγορές κάτι πολύ σημαντικό, φόβο. Εκείνη την ώρα λοιπόν ήταν καθοριστικό και θα έπρεπε εκείνη την ώρα να επέμβει η Ευρωζώνη και να υποστηρίξει ότι το θέμα του ελληνικού χρέους ήταν κάτι που μπορούσε να αντιμετωπιστεί από όλες μαζί τις χώρες της Ευρωζώνης. Όπως αποκαλείται ο Λογοσκούφης σήμερα, στο έκτακτο Eurogroup που γίνεται το Δεκέμβριο του 2008, το τελευταίο που συμμετέχει ο ίδιος, οι Ευρωπαίοι συζητούν για πρώτη φορά κάτι που δεν θα μάθει κανείς. Πώς θα αντιδρούσαν στο χειρότερο σενάριο. Το σενάριο δηλαδή που σήμερα ζει όλη η Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο του 2008, ήταν το τελευταίο Eurogroup που πήγα, είχε έρθει και ο Στροσκάν που ήταν τότε επικεφαλής του Δελτανιτάφ και συζητήθηκε το θέμα του μηχανισμού ουσιαστικά. Συζητήθηκε συγκαλυμμένα γιατί δεν μπορούσε να μην πολύ ανοιχτά αυτό. Και στην ουσία απορρίφθηκε γιατί οι Γερμανοί δεν έδειχναν διάθεση να το στηρίξουν. Στην ουσία δεν έγινε ο μηχανισμός τότε. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες δανεισμού, τη λύση του προβλήματος θα πρέπει να επιζητηθεί μάλλον με προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα είναι μια ταπεινωτική εξέλιξη για την Ελλάδα, η πιο καταστροφική κατάληξη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το Δεκέμβριο του 2008, ο Κώστας Σιμίτης στη Βουλή, στη συζήτηση προϋπολογισμού, λέει ότι η Ελλάδα θα πάει τελικώς, θα προσφύγει στο Δέλτα Νιτάφ. Εσείς το απαντάτε ότι κινδυνολογεί. Γιατί συνέβη αυτό? Είπε ότι πρέπει να προσφύγει στο Δουνουτού. Εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε ποτέ να προσφύγουμε στο Δουνουτού. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να αφήσουμε τις αγορές, οι οποίες είναι αποκεντρωμένες και λειτουργούν, μπορείς πολύ πιο εύκολα να κινηθείς και να λειτουργήσεις, και να πάμε σε ένα ζουρλωμάδι όπως αυτόν στον οποίο μπήκαμε. Όμως αυτό που ανούνταν να σκεφτεί ο Λογοσκούφης το 2008, το είχαν ήδη ζητήσει από το 2004 κάποιοι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Όπως αποκαλύπτει η εκπρόσωπος Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα χρόνια εκείνα, Μιράντα Ξαφά. Μα ήδη από το 2004, όταν σχημάτισε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τέθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας το θέμα της προσφυγής της Ελλάδος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή η προτροπή όμως δεν εισακούστηκε λόγω του πολιτικού κόστους και προτιμήθηκε ανταυτού η πολιτική της ήπιας προσαρμογής. Στο τέλος του 2008, η κυβέρνηση και η χώρα ζουν νύχτες αναρχίας μετά την δολοφονία του 15χρονου Γρηγορόπουλου. Η κυβέρνηση χάνει σχεδόν τον έλεγχο της χώρας και είναι πια πλήρως αποδυναμωμένη. Λίγες εβδομάδες μετά τα επεισόδια του Δεκεμβρίου, ο Καραμαλής κάνει ένα σχηματισμό. Η μεγαλύτερη αλλαγή που γίνεται στο κυβερνητικό σχήμα είναι αυτή της αποχώρησης του Γιώργου Αλογοσκούφου. Ξέρετε, εγώ ήμουν υπουργός οικονομικών 5 χρόνια, σχεδόν, λίγο λιγότερο. Θεωρώ και θεωρούσα και τότε ότι παρά είχα μείνει. Και από ένα σημείο και μετά, πάβεις να είσαι αποτελεσματικός. Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι σας ευνηδίασε αυτό το τηλεφώνημα. Με ευνηδίασε ότι θα ήμουν εκτός κυβέρνησης, όχι ότι θα ήμουν εκτός υπουργείου. Κοιτώντας πίσω και με την απόσταση που δίνει το πέρασμα του χρόνου, ο Λογοσκούφης τώρα συνειδητοποιεί και ο ίδιος σε κάποιο βαθμό τις δικές του ευθύνες. Τα 5 χρόνια που ήταν υπουργός, το χρέος αυξήθηκε κατά 70 δισεκατομμύρια ευρώ, το έλλειμμα κατά 2 μονάδες και οι δαπάνες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ την ίδια στιγμή, τα έσοδα του ελληνικού κράτους μειώθηκαν θεαματικά. Αυτό που μπορεί να πει κανείς εκ των υστέρων είναι ότι θα έπρεπε να ήπια προσαρμογή να ήταν περισσότερο προσαρμογή και λιγότερο ήπια. Εγώ πιστεύω στην ήπια προσαρμογή σαν πολιτική και τώρα που είδαμε και την ανώμαλη προσγείωση με τις πολιτικές του Δελτανιτάφ και όλα αυτά πιστεύω ακόμα περισσότερο. Αλλά από την ώρα που βγήκαμε από την επιτήρηση και δεν είχα σαν υπουργός οικονομικών την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πιέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα ξέφυγαν περισσότερο από ό,τι θα ήθελα.
Είναι στιγμές που γυρίζει το ρολόι και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Ήταν μια τραγική νύχτα. Ήταν πολύ δυνατό γεγονός, ήταν απρόσμενο γεγονός. Χάθηκε ο έλεγχος. Και χάθηκε ο έλεγχος και ψυχολογικά. Ήταν καταστροφικός ο τρόπος που χειρίστηκε την κρίση εκείνο το βράδυ ο αρμόδιος υπουργός. Καταστροφικός. Νομίζω η χειρότερη νύχτα από την τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ της κυβέρνησης Καραμαλή. Το ομολογώ, το βράδυ που έφυγα από το μαξί μου και ήταν 3 το πρωί, ξέρω εγώ, 4 το πρωί και γύρισα στον άντρα μου, του είπα ότι νομίζω δεν έχω πλέον θέση σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω πρόβλημα επαφής. Η αντίδραση του Κώστα Καραμαλή. Νομίζω ο Κώστας Καραμαλής και εκείνος σε αμηχανία. Εκείνο το βράδυ. Μετά Δεκεμβριανά είχε τελειώσει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση αναστροφής της κοινής γνώμης. Η κρίση διεθνώς έχει αρχίσει να εξαπλώνεται παντού. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ λίγες φωνές που λένε ότι χρειάζεται να υπάρξουν δημοσιονομικά μέτρα. Να υπάρξει ένας περιορισμός του ελλείμματος και το χρέος θα αποτελέσει πρόβλημα. Ενδεχομένως και πρόβλημα δανεισμού για τη χώρα. Η κυβέρνηση Καραμαλή μελετάει ακόμα το να πάρει μέτρα. Οι αντιδράσεις όμως είναι πολλές και μέσα στην κυβέρνηση και μέσα στο κόμμα. Όσο και την αντιπολίτευση ζει πραγματικά στο δικό της κόσμο. Τότε όμως τα καμπανάκια από το εξωτερικό είχαν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται. Ήταν πολύ πιο ηχηρά. Άκουγε όμως κανείς. Αρχές 2009. Η Ελλάδα ζει ακόμα στον κόσμο της. Οι πολιτικοί βρίσκονται σε αμηχανία, ενώ η κοινωνία προσπαθεί ακόμα να αναρρώσει από τα γεγονότα του Δεκεμβρίου. Η κυβέρνηση Καραμαλή είναι πια πολύ αποδυναμωμένη, με μία έδρα πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ Γιώργος Παπανδρέου ζητά συνεχώς εκλογές. Ο Καραμαλής σε μία από τις τελευταίες του προσπάθειες να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης κάνει ένα σχηματισμό. Στο τιμόνι της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται τώρα ο Γιάννης Παπαθανασίου. Ένα βήμα πριν από τον κρεμό, οι Ευρωπαίοι φωνάζουν ότι χρόνος δεν υπάρχει σε μια Ελλάδα που συνεχίζει να κλείνει τα αυτιά της. Καταρχήν το κλίμα ήταν και εδώ και έξω βαρύ εν σχέση με τα Δεκεμβριανά. Δηλαδή αυτή η ιστορία των Δεκεμβριανών έξω ειδικά μας είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα εάν το συνδύαζε κανείς και με το γεγονός ότι ήμασταν μια κυβέρνηση με μια ψήφο στη Βουλή πλειοψηφία, είχαμε 151, με τα γεγονότα τα οποία έξω είχαν κυρίως εμφανιστεί ως μια αντίδραση του κόσμου και στην λιτότητα και στα προβλήματα τα οικονομικά, ενώ εμείς ξέρουμε ότι ήταν κυρίως το γεγονός του Γρηγορόπουλου. Εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια ανησυχία έξω, εάν και κατά πόσον η κυβέρνηση είναι ισχυρή, είναι ικανή να πάρει μέτρα. Με το Γιάννη του Παπαθανασίου τα πράγματα είναι πιο συνεργάσιμα, δηλαδή είναι πιο συλλογικά. Αλλά βέβαια από εκεί η ιδέα έχει ξεκινήσει η αποδόμηση ουσιαστικά. Η κυβέρνηση βρίσκεται με 151 βουλευτές, με 151 βουλευτές δεν κυβερνάς. Ήταν δηλαδή μια κυβέρνηση που για να χρησιμοποιήσω την αγγλική έκφραση ήταν μια παράλυτη πάπια. Δεν μπορούσαν να ληφθούν αποφάσεις, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Και έτσι δυστυχώς τα πράγματα πήραν την τροπή την οποία πήραν. The December riots was taken in the context of weaker capacity for the government to react. To the growing concerns in the economy.